Αν ζούσαμε σε έναν δυσδιάστατο κόσμο, αυτό το μπαλάκι δεν θα ήταν σφαιρικό, αλλά επίπεδο. Και δεν θα λεγόταν μπαλάκι του τένις, αλλά δίσκος του τένις. Το σύμπαν είναι τρισδιάστατο, τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό είναι το Crash Bandicoot, ένα παιχνίδι του 1996, το οποίο, αν και παλιό, είναι επίσης τρισδιάστατο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο έτος 2017, και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι 2D. Λες και ζούμε στον κόσμο του Pac-Man. Πλέον έχουν βγει παιχνίδια Pac-Man και σε 3D. Το αντιλαμβάνομαι. Έχω τερματίσει ένα από αυτά. Χαίρετε Αλάνια, το συγκεκριμένο βίντεο ήταν μια πρόταση του Φραπέ Φραπές, ο οποίος έχει σπουδάσει σε ΑΕΗ την ειδικότητα σχεδιασμός και δημιουργία περίεργων ονομάτων για YouTube accounts. Έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στη γη, οι οποίοι πιστεύουν ότι η ίδια η γη είναι επίπεδη και όχι σφαιρική, και ότι τα μεγάλα κεφάλια προσπαθούν να μας το κρύψουν. Παρένθεση, συγκεκριμένα η NASA προσπαθεί να μας το κρύψει, και για κάποιον περίεργο αλόκοτο λόγο είναι το μόνο κομμάτι της θεωρίας που στέκει κάπως. Άμα θέλετε να το συζητήσουμε, πείτε με να το συζητήσουμε κάτω στο description. Στο... Τα μπερδεύω γαμό την πουτάνα μου, που είμαι 2 χρόνια εγώ YouTuber και τα μπερδεύω ακόμα, ρε μαλάκα. Να το συζητήσουμε από κάτω στο comment section. Παρά τα αυτά, οι κυβερνήσεις δεν μας κρύβουν το ότι δεν μας υπολογίζουν για ανθρώπους και θα μας έκρυβαν το σχήμα της γης. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην επίπεδη γη ονομάζονται Flat Earthers, και στο σημερινό βίντεο θα ακυρώσουμε μερικά από τα επιχειρήματά τους επάνω στο θέμα. Με το συγκεκριμένο βίντεο δεν προσπαθώ να σε πείσω ότι η γη είναι σφαιρική, διότι είσαι ήδη πεπισμένος ότι η γη είναι σφαιρική, το ξέρουμε όλοι. Απλά στο συγκεκριμένο βίντεο θέλω ουσιαστικά να δείξω πόσο εύκολο είναι μέσω της φυσικής να καταλάβεις κάποια πράγματα και ας μην τα έχεις δει από πρώτο χέρι. Δεν έχω πάει στο διάστημα, δεν ξέρω ότι η γη είναι όντως σφαιρική. Το προηγούμενο πλάνο ήταν ηλίθιο, πες να μην πει καν. Αν και είμαι σίγουρος ότι ο άλλος θα το βάλει στο μοντάζ, μαζί και με τη σημείωση που έκανα μετά. Όντας σε ομοίως δυσμενή κατάσταση με τους τύπους που πιστεύουν τις γκόμενές τους όταν τους λένε «έχω πάει μόνο με 2», αγνοώντας ντύσιμο, γενική συμπεριφορά, τεχνική στην πίπα, διάμετρο τρύπας και τα σχετικά, οι Flat Earthers απλά πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, αγνοώντας επιστημονικά κριτήρια. Πιστεύουν, μεταξύ άλλων, ότι η γη δεν είναι σφαιρική αλλά επίπεδη, ότι ο ήλιος δεν είναι μια τεράστια πύρινη σφαίρα αρκετά μακριά από τη γη, γύρω από την οποία βρίσκεται σε τροχιά η γη, αλλά μια σχετικά μικρή πυρηνή σφαίρα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη γη, συγκεκριμένα μέσα στην ατμόσφαιρά της, δηλαδή κοντά, πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, σε επίπεδο είμαστε όλοι νεκροί σε έναν κολλασμένο και φρικτό θάνατο με φωτιά κοντά, και πιστεύουν ότι ο ήλιος και η σελήνη κάνουν κύκλους πάνω από την επίπεδη γη. Προσπάθησα να δω βίντεο για να βρω τις αποδείξεις που έχουν οι Flat Earthers για το ότι η γη είναι επίπεδη, και μία-μία να τις εξαλείψω, να τις ακυρώσω. Επειδή θα χρειαστεί όμως να δω βίντεο διαρκείας 126 χρόνων, γι' αυτό μπήκα σε μία σελίδα για να το δω σε κείμενο και θα το δουλέψω στο έτσι. Δεν θα ασχοληθώ και με τα 10, γιατί πολύ λεπτομέρεια. Επίσης, κάποια από αυτά τα επιχειρήματα δεν μπόρεσα να τα κυρώσω γιατί δεν ξέρω αρκετά μαθηματικά και φυσική. Το πρώτο επιχείρημα που θα κυρώσουμε είναι το ότι όσο ψηλά κι αν βρίσκεσαι, ο ορίζοντας δεν φαίνεται ποτέ στρόγγυλος, αλλά πάντα επίπεδος. Κάτσε ρε Flat Earther, πόσο ψηλά έχεις φτάσει? Δηλαδή τι άκυρο επιχείρημα ήταν αυτό? Ήταν πιο άκυρο και το να βλέπεις εμένα σε καφετέρια ντυμένο έτσι? Ή μη γυμνο. Πρόσφατα ανέβηκα σε αεροπλάνο και παρατήρησα ότι το συγκεκριμένο όντως ισχύει, αλλά είναι λογικό λόγω μεγέθους της γης. Τσέκανε αυτό το σχέδιο. Οι κύκλοι έχουν διαφορετικό μέγεθος και δίπλα από τον καθένα υπάρχει μια ευθεία γραμμή που εφάπτεται επάνω στον κύκλο. Στο μικρό κύκλο το κομμάτι επαφής είναι πολύ μικρότερο από ό,τι στο μεγάλο. Και αυτό γιατί όσο μεγαλύτερος είναι ένας κύκλος, τόσο λιγότερη καμπυλότητα φαίνεται να έχει η περίμετρός του, τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί σε μαθηματικό επίπεδο είχα πάρει 4 στη γεωμετρία. Τέλος πάντων, σύμφωνα με το σχέδιο, είναι απόλυτα λογικό ο ορίζοντας της γης να φαίνεται ίσιος από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου, ακόμη και αν βρίσκεται σε αεροπλάνο. Γιατί απλά ένα αεροπλάνο δεν πάει τόσο ψηλά,
για να μπορέσεις να αντιληφθείς την καμπυλότητα. Κάπως έτσι ακυρώνονται και ένα άλλο επιχείρημα. Στο συγκεκριμένο σχέδιο βλέπουμε μία λίμνη. Τέρμα απλοποιημένο σχήμα, ξέρεις, καφέ είναι το χώμα και μπλε είναι το νερό. Οι flat earthers λένε ότι αν η γη ήταν σφαιρική, τότε η επιφάνεια της λίμνης θα είχε καμπυλότητα, όπως δεξιά. Όμως αντιθέτως, η επιφάνεια της λίμνης είναι ίσια, όπως αριστερά. Πράγμα που δεν ισχύει. Η επιφάνεια έχει καμπυλότητα, απλά είναι ανεπαίσθητη λόγω μεγέθους της γης. Και αν πας σε μια αρκετά μεγάλη λίμνη, το αποτέλεσμα φαίνεται. Επίσης μπορείς να πας και σε θάλασσα. Μια παρένθεση. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε λίμνες για τέτοιες παρατηρήσεις, ρε μυστήριοι άνθρωποι? Πάντα σε μια θάλασσα που είναι πιο μεγάλη. Θέλω να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, που είναι και σχετικό και άσχετο ταυτόχρονα με κάποιον αλόκοτο τρόπο. Αν η γη ήταν επίπεδη, τότε πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε και πολύ νερό στα όρια, στην άκρη του κύκλου, κοντά στην περίμετρο. Θα μαζευόταν πιο πολύ το νερό στο κέντρο. Και αυτό διότι θα το τραβούσε εκεί κατά κάποιον τρόπο η βαρύτητα της γης. Μαν, οι flat earthers δεν πιστεύουν ούτε στη βαρύτητα. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Έχω απελπιστεί. Η παλήρια αυτή θα ήταν, βασικά θα πω σε λεπτομέρειες, συγγνώμη, ορίστε άλλο ένα γελιοδός προχειροφτιαγμένο σχέδιο. Μία παρένθεση, αυτό τα λέω εντελώς για εγκυκλοπαιδικούς λόγους, διότι οι flat earthers όντως δεν πιστεύουν στη βαρύτητα για κάποιο λόγο. Πράγμα βολικό βέβαια για τους flat earthers, διότι η ύπαρξη βαρύτητας εμποδίζει στην γη να είναι σε σχήμα δίσκου. Αριστερά έχω σημαδέψει με μία τελεία ένα σημείο στο κέντρο του δίσκου. Το σημείο αυτό δέχεται έλξη από όλες τις κατευθύνσεις λόγω της μάζας του πλανήτη και βρίσκεται σε ισορροπία. Στο δεξί σχέδιο βλέπουμε ένα σημείο κοντά στα όρια του κύκλου, το οποίο είναι εκτός ισορροπίας διότι έχει μεγάλα ποσά μάζας που το τραβούν προς μία κατεύθυνση, χωρίς να υπάρχει από την άλλη μεριά μάζα για να υπάρξει ισορροπία. Ως εκ τούτου, τα νερά θα έρεαν από το άκρο του κύκλου προς τα μέσα, όπου θα μαζευόταν παραπάνω νερό και η επιφάνεια λογικά θα ήταν ψηλότερα. Πράγμα που μάντεψε, παίζει να μην ήταν εμφανές με γυμνό μάτι. Ένα άλλο φανταστικό γεγονός είναι το ότι, όπως ανέφερα και πριν, ο ήλιος είναι πιο κοντά από ό,τι μας έχει πει η NASA και συγκεκριμένα βρίσκεται μέσα στην ατμόσφαιρά μας. Στις συγκεκριμένες φωτογραφίες βλέπουμε ακτίνες του ήλιου να περνάνε ενδιάμεσα από σύννεφα και δεν φαίνονται καν ούτε στο περίπου παράλληλες. Πράγμα παράδοξο, διότι σύμφωνα με την NASA ο ήλιος βρίσκεται αρκετά μακριά, ούτως ώστε οι ακτίνες του να φαίνονται παράλληλες έστω με γυμνό μάτι. Όπως πριν που λέγαμε για τεράστιους κύκλους, τώρα φαντάσου το με τεράστια απόσταση. Αυτό που θα έπρεπε να ισχύει είναι το δεξιά, όπου οι ακτίνες φαίνονται αρκετά παράλληλες, όπου στην πραγματικότητα θα ήταν και ακόμα παραλληλότερες, διότι το σχέδιο το έκανα σε οθόνη υπολογιστή και όχι με μπογιά σε οθόνη κινηματογράφου. Όπως και να έχει, σε αυτή την φωτογραφία η απόκληση είναι προφανής. Και εδώ να αλλάξουμε ύφος. Είναι μια πολύ, πολύ κακή στιγμή για μένα. Διότι για να ακυρώσω το συγκεκριμένο επιχείρημα, γκούγκλαρα, δεν ξέρω γιατί, μάγκωσε το μυαλό μου. Μάλλον επειδή δεν τρώω πολλά λαδερά τελευταία λόγω ζέστης. Τέσπα, αυτό είναι θέμα οπτικής. Όπως σε αυτές τις σιδηροδρομικές γραμμές μοιάζουν να πλησιάζουν η μία προς την άλλη, αλλά είναι οπτική ψευδαίσθηση λόγω της θέσης του θεατή. Επίσης, όχι, δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα ο ήλιος να βρίσκεται πολύ κοντά. Γάμισε αυτό που είπα πριν, θα πεθαίναμε όλοι κλπ. Γιατί αυτοί υπολογίζουν ότι ο ήλιος είναι πολύ μικρότερος και πολύ ασθενέστερος από ό,τι μας έχουν πει. Παρά τα αυτά, αν ο ήλιος ήταν πάρα πολύ κοντά, τότε θα υπήρχε τεράστια διαφορά στη θερμοκρασία στα μέρη τα οποία είναι ακριβώς κάτω από τον ήλιο και στα μέρη που είναι μακριά. Η διαφορά θερμοκρασίας θα είναι τεράστια. Τσέκαρε αυτό τον αναπτήρα. Για την ακρίβεια, τη φλόγα του. Αυτή τη στιγμή, στην οποία βρισκόμαστε αρκετά μακριά από τον ήλιο, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία της γης σε αυτούς που έχουν μέρα και σε αυτούς που έχουν νύχτα και τα σχετικά, γιατί είμαστε πάρα πολύ μακριά. Φαντάσου το σε κλίμακα, εννοείται κοσμική, έτσι. Τώρα στο δείχνω εδώ πέρα γιατί είμαι σε ένα δωμάτιο, δεν μπορώ να μετακινήσω πλανήτες. Όταν έχω το χέρι μου εδώ,
Τυφλό γλίσκεται εδώ πέρα, σχετικά μακριά, και κατεβάζω το χέρι μου 10 εκατοστά, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Άρα το χέρι μου βρίσκεται εδώ και το κατεβάσω 10 εκατοστά, πάει ακριβώς πάνω από τη φλόγα και καίγομαι. Το ίδιο πράγμα θα συνέβαινε και με τον ήλιο αν ήταν μέσα στην ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή ο ήλιος στο πραγματικό σύμπαν βρίσκεται τόσο μακριά, που λίγο πιο κοντά, λίγο πιο μακριά σε σχέση με την απόσταση που έχει γενικά από τη γη, δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Αν βρισκόταν μέσα στην ατμόσφαιρα, μόνο που θα περπάταγες προς τον ήλιο, δηλαδή θα μπορούσες να αυτοκτονήσεις με ηλιοθεραπεία. Πράγμα οικολογικό βέβαια. Επόμενο επιχείρημα είναι το πώς γίνεται εφόσον η γη είναι αρκετά δυνατή για να κρατάει ανθρώπους, κτίρια, τους ωκεανούς και γενικά τα πάντα στην επιφάνεια της γης, ενώ η γη περιστρέφεται αρκετά γρήγορα. Τότε πώς γίνεται πουλιά και έντομα να μπορούν να πετάνε κάτω από αυτό το ισχυρό βαρυντικό πεδίο, και επίσης στους ωκεανούς, τα ψάρια, πώς γίνεται να κολυμπούν εφόσον το νερό κρατιέται στη γη με τόσο ισχυρές δυνάμεις. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. Εντάξει, τώρα δεν θα κάτσω να υπολογίσω το πόση δύναμη πρέπει να έχει βαρύτητα για να κρατήσει τους ωκεανούς στη γη ανάλογα με το ειδικό βάρος του νερού και την ταχύτητα περιστροφή της γης, γιατί αυτό θέλει μαθηματικά. Θα πω όμως ότι τα πουλιά και τα ψάρια εξελίχθηκαν σε αυτόν τον πλανήτη και εξελίχθηκαν για να κινούνται στο περιβάλλον τους. Τα πουλιά έχουν σχετικά κούφια κόκαλα για να είναι πιο ελαφριά, και τα ψάρια έχουν κατάλληλο σχήμα, λέπια, ξέρεις, είναι ψάρια. Όσο για το αεροπλάνο το έφτιαξε ο άνθρωπος μετά από προσπάθεια, και το έφτιαξε για να μπορεί να πετάει, και πετάει διότι ο αέρας δεν είναι άειλος, έχει μάζα, είναι ύλη. Επίσης, ακόμη και αν η γη είχε την τραπλάσια βαρύτητα, πάλι θεωρητικά θα μπορούσαν να πετάνε αεροπλάνα, απλά θα ήθελαν διαφορετικό σχεδιασμό, διαφορετική ταχύτητα και τα σχετικά. Δηλαδή, η φράση που χαρακτηριστικά διάβασα στα αγγλικά βέβαια, σε μια ιστοσελίδα, η οποία έλεγε «Η βαρύτητά σας δεν στέκει», σαν έκφραση δεν στέκει ρε φίλε. Όλα είναι θέμα μαθηματικών και το πώς λειτουργεί το σύμπαν. Τι ακριβώς όμως είναι η βαρύτητα, ή μάλλον πώς υπολογίζεται η βαρύτητα? Η βαρύτητα ισούται με το άθροισμα των μαζών δύο σωμάτων διά την μεταξύ τους απόσταση. Και μερικούς ακόμα αριθμούς, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο πολύ μάζα έχουν αθροιστικά τα δύο σώματα, τόσο πιο δυνατή η μεταξύ τους έλξη. Και όσο λιγότερη μάζα έχουν, τόσο ασθενέστερη η μεταξύ τους έλξη. Και στην απόσταση, όσο πιο κοντά, τόσο δυνατότερη η έλξη, και όσο πιο μακριά, τόσο ασθενέστερη η έλξη. Άρα γι' αυτό το πουλί έχει κούφια κόκαλα, για να είναι ελαφρύ, και έχοντας κατάλληλο σχήμα άκρων, που λέγονται φτερά, πετάει. Θα το έβρισκα να το πω και σε μαθηματική διάλεκτο, αλλά όπως είπαμε δεν ξέρω μαθηματικά. Αλλά στην τελική πάλι βγήκα εκτός θέματος, διότι όπως αναφέραμε πριν, οι flat earthers δεν πιστεύουν στη βαρύτητα. Εξηγούν τη βαρύτητα ως το ότι και καλά ο δίσκος, η επίπεδη γη, επιταχύνει προς τα πάνω με συγκεκριμένο ρυθμό, και αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση της βαρύτητας. Και τέλος, να πω εγώ ένα δικό μου προσωπικό αντεπιχείρημα. Αυτή είναι η Σελήνη. Παρατήρησε ότι εδώ έχουμε ενδείξεις ότι είναι στρόγγυλοι. Πράγμα που όντως πιστεύουν και οι flat earthers. Τώρα, στείλτε έναν flat στη Σελήνη και πείτε τον να φωτογραφίσει την επίπεδη γη. Και ναι, αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί ίσως να μπαίνουν στον πειρασμό να τον στείλουν στο φεγγάρι όχι με πύραυλο αλλά με καταπέλτη και χωρίς στολή, αλλά μην γίνεστε όρεξ, ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει άποψη. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, Αλάνια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, όπως είπαμε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι οι flat earthers, αν και δεν το έψαξα, υπήρχαν αναφορές, αλλά δεν το έψαξα περαιτέρω, οι flat earthers πρέπει να έχουν σχέση με τη θρησκεία. Π.χ., αν δεν κάνω λάθος, και ο χριστιανισμός πίστευε κάποτε ότι η γη ήταν επίπεδη. Επίσης, πίστευε ότι η δημιουργία κράτησε μια εβδομάδα και τέτοια. Προσπαθούν κατά κάποιον τρόπο να διατηρήσουν κάποιες παλιές θρησκευτικές ιδέες ζωντανές και να υπάρχουν, και να τους δώσουν και επιστημονικές εξηγήσεις για να μην βγει η θρησκεία ότι κάνει λάθος σε κάτι. Από ό,τι κατάλαβα δεν το έχω ψάξει, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι κάτι τέτοιο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, Αλάνια. Να προσέχετε, να γαμάτε πάντα με καπότα και τα σχετικά και τα σχετικά και τα σχετικά. Επίσης, αυτό το βίντεο το έκανα επιστημονικό επειδή είδα ότι έχω να κάνω δύο εβδομάδες επιστημονικό βίντεο και ξέρω ότι σας αρέσουν. Εσείς ξέρετε ποιοι είστε, δώστε μου από κάτω κάνα καινούριο θέμα, γιατί έχω ξεμείνει από επιστημονικά θέματα, είναι η αλήθεια. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο, να προσέχετε, μπούγια και να φοράτε ζακέτα το χειμώνα. Πού είναι το κουμπί?